Πώς τον είδατε στον κοτσάρισμα του. Επίπεδο δεν είναι αυτονόητο αυτό. Είναι υψηλό επίπεδο. Κοίταξε, εγώ έχω μια, για όλα αυτά που κάνω, έχω μια νομότητα ζωή. Ότι και τα καλά και τα κακά, τα δω δύο μέρες. Οπότε. Αν μετά, μετά, πάλι μπορεί να είναι. Οπότε, το ζητούμενο είναι να ελέγξει την ομάδα σου. Με αυτοπιθαρχία, με αγωνιστική αυτοπιθαρχία. Και εμείς αυτό δεν μπορεί κανείς να μας πει, ότι δεν είμαστε μια ομάδα η οποία και ιδιαίτερα σε μάτς κρίσιμα δεν θα κάνουμε αυτό που έχουμε σχεδιάσει σαν ομάδα. Με τα μισή και τα πλήμα. Σίγουρα είναι πρώτη μας χρονιά, έχουμε προβλήματα, δεν είμαστε, το ξέρουμε, το κάνουμε, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχουμε κρατήσει αυτό που προσχεθήκαμε, που να έχουμε τα στοιχεία της ομάδας του παρελθόντος και θα αγωνιζόμαστε. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε κάνει όσο και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε. Προς το δρόμο δημιουργία μια καινούργια ομάδα, η οποία θα είναι και ελκυστικότερη και πιο ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τα καινούργια δεδομένα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι τόσο ελκυστική πια η αγορά της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά δεν ήσασταν. Ήσασταν ελκυστική χθες με κάποιες φάσεις. Εντάξει, σίγουρα θα παίξουμε καλύτερο μπάσκετ, αλλά παίξαμε καλύτερο μπάσκετ με Οσκάρι όταν είχαμε τα 3 γκάρ με τον Μπράβο στο 3. Μέσα στην μοναδική ομάδα, αν είδε η Μπαρτσελόνα, έχει δυνατότητα να παίξει με 3 point guard μέσα στην πεντάρα. Εμείς αυτό δεν έχουμε μέχρι 2 και είναι το maximum. Μπορεί να παίξουμε και με 1 δηλαδή πολλές φορές. Αυτό με τα 3 σε αυτό το επίπεδο. Πώς δούλεψε. Το δουλεύουμε. Το δουλεύουμε στις προπονήσεις εδώ και 20 μέρες. Το δουλεύουμε στις προπονήσεις. Το δουλεύουμε στις προπονήσεις. Προχωράει, τσουλάει που λένε. Ή δύσκολα. Όχι, είναι για συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή ο Σάρας είναι ένα παιδί που στα πει καιρόν είναι μέτρο. Αν πεις ότι υπάρχουν 3-4 παιδιά, μέσα σε αυτό σίγουρα είναι ο Σάρας. Δεν θέλαμε να αυτό το παιχνίδι του Σάρας. Θέλαμε να το κάνουμε, να το βάλουμε, να μην μπορείς να κάνεις τις φάσεις που είσαι να πάει με το πει καιρό. Έχει τι δυνατότητε, τα πόδια που έχει ο Γκίλ είναι πολύ δύσκολο. Μπορεί να μαρκάρει από άσο μέχρι 4 πάρα πολύ. Οποιοδήποτε γκάζ τα πόδια μπορεί να το μαρκάρει σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ δύσκολο.